Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Πληστηριασμοί με το πάτημα ενός κουμπιού. Μέχρι το τέλος Μαρτίου αναμένεται να λειτουργήσει πιλωτικά η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας θα πραγματοποιούνται στο μέλλον οι πληστηριασμοί. Με την φυσική παρουσία όλων των εμπλεκόμενων πλευρών να είναι πλέον περιττή. Η κυβέρνηση ευελπιστεί να αποφευθούν οι αντιδράσεις οι οποίες μέχρι σήμερα έχουν μπλοκάρει τους πληστηριασμούς σε ολόκληρη τη χώρα. Μαζί μας ο Δημήτρης Πεφάνης, διευθυντής του insider.gr. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Πραγματικά πάμε σε ένα νέο μοντέλο πραγματοποίησης των πληστηριασμών στα πρότυπα των ηλεκτρονικών δημοπρασιών που ήδη κάνει το δημόσιο. Τι λέει αυτό το μοντέλο? Ότι δεν χρειάζεται να πηγαίνει κανείς στο ειρηνοδικείο, είτε είναι συμβολιογράφος, είτε ότι επισπεύδουν, είτε αυτούς που ενδιαφέρονται για τον πληστηριασμό. Και όλα θα μπορούν να γίνονται ηλεκτρονικά μέσα από αυτό, ακριβώς μια νέα πλατφόρμα, η οποία θα λειτουργήσει πιλωτικά μέχρι τα τέλη του Μάρτη. Στην πλατφόρμα αυτή λοιπόν θα μπαίνουν επισπεύδουν, θα ανακοινώνει τον πληστηριασμό και οι όποιες προσφορές θα γίνονται ηλεκτρονικά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν θα έχει σε καμία περίπτωση τα φαινόμενα να μπλοκάρονται πληστηριασμοί στα ειρηνοδικεία από κινήσεις πολιτών και ταυτόχρονα να επισπεύδεται και η διαδικασία. Τώρα, ποιους αφορά? Σε πρώτη φάση και προκειμένου να μην υπάρχουν μεγάλες αντιδράσεις, οι τράπεζες έχουν επιλέξει 2.000 ακίνητα, περίπου 2.000 ακίνητα, μεγάλες αξίες, τα οποία ανήκουν σε αυτό που λέμε στρατηγικούς κακοπληρωτές, που είναι δηλαδή περιπτώσεις που ενώ φαίνεται είτε από καταθέσεις, είτε από ποθενέσεις, είτε από άλλα στοιχεία της περιουσίας ότι έχουν χρήματα για να πληρώσουν για τα δάνειά τους, δεν το κάνουν συνειδητά. Και σίγουρα δεν μιλάμε για διαμερίσματα των 50, των 70 τετραγωνικών που μένουν οικογένειες, μιλάμε είτε για εξοχικές κατοικίες, είτε για πάρα πολύ μεγάλα σπίτια, στο οποίο μεγάλης αξίας και για τις τράπεζες, τα οποία κανείς δεν μπορεί να πει «μα πετάς ανθρώπους στο δρόμο». Προφανώς στη συνέχεια αυτό το μέτρο θα επεκταθεί, γίνεται τώρα μόνο για αυτά τα 2.000 ακίνητα, προκειμένου να μην υπάρχουν αντιδράσεις και να δούμε αν δουλεύει. Αλλά η λογική είναι πλέον από εδώ και στο εξής και μέχρι τους επόμενους μήνες όλοι οι πληστηριασμοί όσοι είναι να γίνονται ηλεκτρονικά και ουσιαστικά να μην υπάρχει κανένας τρόπος να ανακοπούν. Σε αυτή τη λογική συμφωνούν και οι τράπεζες προφανώς που θέλουν να γίνουν πληστηριασμοί. Συμφωνεί και η κυβέρνηση, καθώς η πραγματοποίηση πληστηριασμών είναι μνημονιακή υποχρέωση. Και συμφωνούν και οι δικηγόροι και οι συμβολιογράφοι, οι οποίοι δεν θέλουν να έχουν τα φαινόμενα του να μπαίνουν σε κάποιο ειρηνοδικείο και να βρίσκονται αντιμέτωποι με τις αντιδράσεις των πολιτών. Μάλιστα, καθώς θα υπάρχει ηλεκτρονική πλατφόρμα, οι πληστηριασμοί δεν θα γίνονται μόνο κάθε Τετάρτη όπως γίνονται σήμερα, αλλά μπορεί να γίνονται 2 και 3 φορές την εβδομάδα, το οποίο σημαίνει σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα ένα μεγάλο αριθμό ακινήτων θα βγει στο σφυρί. Προφανώς αυτό θα δημιουργήσει πρόβλημα, γιατί κανείς δεν θέλει να βγουν στο σφυρί πάρα πολλά ακίνητα, θα υπάρχουν αντιδράσεις και αυτός ακριβώς είναι ένα εύστοχος τρόπος να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό. Από την άλλη, με αυτή τη λογική και οι τράπεζες αναμένουν να πάρουν αρκετά περισσότερα χρήματα στα ταμεία τους, γιατί θα βγούνε, αυτό δεν θα αφορά μόνο ακίνητα ιδιωτών, θα αφορά και επιχειρηματικά ακίνητα, θα αφορά και μια σειρά από άλλες υποχρεώσεις που βγουν στον πληστηριασμό, ακόμα και οχήματα ή άλλα περιουσιακά στοιχεία. Άρα θα υπάρξει χρήμα ως προς αυτή την κίνηση και ταυτόχρονα η κυβέρνηση θα καλύψει μια μνημονιακή υποχρέωση την οποία με επιτάσσεως ζητούν οι δανειστές.